Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και την άποψη μίας εκ των επηρεαζόμενων κοινοτήτων. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέλιο Κουπαρή, τον κοινοτάρχη της Δρούσας. Κύριε Κουπαρή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα τώρα? Συμφωνείτε, ήταν κάτι το οποίο θέλατε να πάρθει αυτή η απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο? Όχι, δεν μας ικανοποιεί και χθες, στις 22 του μήνα, είχαμε και εμείς πρόσκληση να παρευρεθούμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για το θέμα για την προστασία του περιβάλλοντος του τοπικού σχεδίου ΑΚΑΜ. Mm-hmm. Το τοπικό σχέδιο ΑΚΑΜ έχει 35 χρόνια. Εγώ έχει 30 χρόνια που είμαι κοινοτάρχης και επιπυλούν το θέμα. Πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε το Κυπριακό και περιμένουμε, επεράσαν για το δόντο σχέδιο τώρα 6 κυβερνήσεις και δεν το επέλυσα. Και τι ζητούμε? Ζητούμε μια νήπια ανάπτυξη στην περιουσία μας. Και αμέ που εγεννήθημα, και αμέ που αναγιώθημα. Εγώ προσωπικά άφηκα και παιδιά, άφηκα και αγκόνια, αλλά στο τέλος λέω ότι έχω μετανώσει γιατί τα άφησα. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέω? Ναι, διότι δεν μας δίνουν ανάπτυξη. Ζητούμε κάπου, είχε ένα νόμο 500 μέτρα από την οικιστική που είχε κάποιος ζευγάρι να χτίσει 500 μέτρα και δεν του έδωσαν άδεια αυτοί οι κύριοι να χτίσει. Και αναγκάστηκε και έχτισε μέσα στην αυλή του πατέρα του. Αν είχαμε την κυρία Τσαλίδου τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνα που άκουσα την προσεκτικά. Ναι. Η κυρία Τσαλίδου, τι δηλαδή, να περιορίζει τις περιουσίες του κόσμου τελείως. Για να... Και εμείς κρατήσαμε τον άγαμα. Εγώ πραγματικά είμαι ακαμίτης. Είμαι ακαμίτης και μέσα γεννηθήκα. Mm-hmm. Θα σας ρωτούσε όμως, φαντάζομαι, δεν νιώθετε ταυτόχρονα και ευλογημένος που ζείτε σε αυτήν την πανέμορφη περιοχή? Πάντα πανέμορφη περιοχή. Έλα να πάμε στην Κρήτη, έλα να πάμε στις Αρρώδες, έλα να πάμε με δημοτικά εμείναση, με καφενεία εμείνα, με τίποτε. Πώς και πανέμορφη τώρα περιοχή. Πώς κατοίκους τώρα έχει δημιουργήσει, κύριε Πάτη? Καταστρέψουν τις κοινότητες και τον αγκάμα μία ημέρα. Τούτοι περιβαλλοντιστές. Πόσους κατοίκους τώρα έχετε στη Δρούσα? Εγώ πιστεύω ότι δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει που είναι ο αγκάμας. Ούτε τον επερπάτησε. Είναι πέστε μου λίγο, πέστε μου λίγο. Να πω κανένα μου βέντα δηλαδή, να παρεκκλήσω. Όχι, 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 όχι. Πέστε μου λίγο, πόσους κατοίκους έχουμε τώρα στη Δρούσα? Μόνιμους κατοίκους. Εμείς καλά, καλά είμαστε εμείς. Έχουμε κανιά 400. Αλλά η Αρώα έχει 28 άτομα. Γέρου. Η Κρήτη έχει 25. Άρα σιγά σιγά. Και να σάσουν τον αγάμα και να τον περιορίζουν. Εν το στόμα τους που πρέπει να κλείσουν και να σιωπήσουν και να δείχνουν τον κομμονίσιο. Λοιπόν, πέστε μας λίγο τι θα επιδιώξετε από εδώ και πέρα σε αυτούς τους 6 μήνες που υπάρχει περιθώριο για ενστάσεις. Σήμερα είμαστε καλυμμένοι να πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον κύριο Καδίν και τον κύριο Νουρί. Τι θα μας ελιά δηλαδή, την απόφαση? Η κυρία Τσαλίδου πάντως μου στέλνει μήνυμα τώρα ότι περπάτησε από άκρη σ' άκρη τον αγκάμα, κύριε Κουπαρή, και το αναφέρω. Πέστε μου τι θα επιδιώξετε όμως από εδώ και πέρα. Εμείς θα διαμαρτύρουμε. Θέλουμε μια νήπια ανάπτυξη στις περιουσίες μας, να μπορούμε να μείνουν τα παιδιά μας στον τόπο που γεννήθησα, τα αγκόνια μας ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά.